Καλή χρονιά. Καλή χρονιά, έξω εξαπάδικο και κακιά ώρα. <laughs> είναι η καλύτερη ευχή που δίνω κάθε χρόνο. Και πάνω απ' όλα υγεία μόνο. Άμα έχει υγεία, όλα τα άλλα κατακτώνται. Παίρνουν όλα. Η υγεία όμω είναι το βασικότερο. Σε γνωρίζω πολλά χρόνια και μ' αρέσει που είσαι πάντα χήμα και είσαι ο αυτό σου. Οπότε σου μιλάω και σε έναν γιατί θα είναι υποκριτικό να μιλάμε ε, πολιτικό. Επειδή γνωριζόμαστε. Ο ελληνικό σημαίνει οικειότητα. Δεν σημαίνει αγένεια. Πρώτον. Δεύτερον, ξέρει αυτό που δεν μ' αρέσει είναι το δίθεν. Δηλαδή, βλέπει με χρυσό περιτύλιγμα μια κορσέρβα, ναι. είτε συνεντευξιακή αυτή, είτε πολιτική. Έλα, όμω, παθαίνει εγκεφαλικό σκορβούτο. Η κορσέρβα προκαλεί σκορβούτο. Άρα, λοιπόν, να την κάνουμε ανθρώπινη και προσωπική. Τέλεια. Σε εκτιμώ και σε αγαπώ. Το ξέρω, το ξέρω. Και με βοηθά κιόλα σήμερα που μου δίνει συνέντευξη. Είναι Δεν σημαντικό. σε βοηθά, εσύ με βοηθά. <laughs> 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 λοιπόν, είσαι ο αρχαιότερο βουλευτή, 25 χρόνια στη Βουλή, mm. καθημερινή παρουσία. Έχει σκεφτεί ποτέ να αποχωρήσει, να δώσει τη θέση σου σε κάποιον νεότερο. Ε, Στι προηγούμενε εκλογέ είχε γίνει ο χαμό. Είχα βγει σε μια εκπομπή και είχα πει ρε παιδί μου, τι να κάνω. Εγώ θέλω να φύγω. Ε, και για δεν φεύγει. Να σα πω γιατί. Γιατί η μάνα τη Άσα μου έκανε μια συγκέντρωση σπίτι. Τα κεφτεδάκια, το μεζεδάκι. Το... η γυναίκα από το στέρημά τη. Κάνουν αγώνα και με ψηφίζουν. Δεν έχω δικαίωμα να του προδώσω. Βγήκαν λοιπόν οι Αβάντη τα Βάντι, πώ λέτε, η εκπομπή αυτή. Mm -hmm. Και παίζαν κάθε μέρα, ρε δεν το θέλει, μην τον ψηφίσετε, μα βρίστε τον. Ξαναβγεί θέλω να α πούμε το εξή. Όταν ο λαό επιλέγει, σε ψηφίζει αβίαστα, δημοκρατικά και σε στέλνει στη Βουλή, εσύ δεν έχει δικαίωμα δεν είσαι ο Γιακουμάτο, ο Γεράσιμο, το πρόσωπο, το άτομο. Είσαι το δημόσιο πρόσωπο που εγώ σου έχω επιλέξει. Καλό ή κακό. Άρα λοιπόν εγώ μεταφέροντα τα σώ, τι αγωνίε, τα προβλήματα του λαού, δεν πρέπει να φύγω όσο με εκλέγει. Μόλι χάσω, θα πάω σπίτι μου. Mm -hmm. Άρα λοιπόν δεν έχω χάσει μέχρι στιγμή 25 χρόνια, αυτό κάτι σημαίνει. Α προθέσουμε ότι ο λαό κάνει λάθο με ψηφίζει. Εγώ όμω συνεχίζω να πιστεύω σε αυτό το λαό, συνεχίζω να δίνω τη μάχη μου και θα την δίνω συνέχεια. Μέχρι τέρμα. Πολλοί μπορεί να το λένε για την ηλικία σου κιόλα. Ναι, ναι, ναι. Κοίταξε, εγώ είμαι 66. Δεν είμαι γυναίκα να τα χρόνια μου. Θα σου πω όμω κάτι. Ο Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, που αν τον είχαμε ακούσει σήμερα, στο μνημόνιο. Ο μεγάλο πολιτικό αυτό, σε ηλικία 72 ετών έγινε πρωθυπουργό. Και σάρωσε τα πάντα. Ο Τραμπ σε ηλικία 70 ετών έγινε πρόεδρο τη Αμερική, σε 70 ετών. Δεν θα σου πάω για τον Τζόρτσι, ο οποίο έχασε τα 66 του πρωθυπουργία στην Αγγλία και στα 76 κυρίαρχησε σε όλο τον κόσμο πολιτικά. Άρα λοιπόν, Άρα, εσύ, τι Άρα είσαι? λοιπόν, εγώ είμαι ακόμα ευ, ευ, το αφρονημί τη <laughs> βγάζω. <laughs> ακόμα για, για αυτή την πολιτική που λέμε. Και μετά έχει σημασία μεγάλη. χτίσε ένα πολιτικό με μια εμπειρία. Χρειάζεται οπωσδήποτε και η ορμή των νέων. Πάντρεψε τα λοιπόν. Πάντρεψε τον παλιό με το καινούριο. Μόνο έτσι έχει αποτέλεσμα. Όταν πα όλου παλιού και μάθου άλλου, όλου νέου δεν κάνει τίποτα. Άρα λοιπόν, εγώ είμαι στο πάντρεμα. Μια μίξη χρειάζεται. Είμαι στο πάντρεμα. Η εμπειρία με την ορμή. Αυτό κάνει και ο Κυριάκο Ομιτσοτάκη τώρα. Αυτό κάνει ακούγεται ότι θα δώσει τα σκητάλη τη πολιτική στην κόρη σου τη Σαβίνα, που είναι δικηγόρο. Η Ευαγγελία είναι ένα φοβερό παιδί και μορφωμένο και καλό. Δεν θα πρέπει να το παιδί, αλλά λοιπόν Όμω θα σου πω το εξή. Έχει προσωπικότητα. Ό,τι αποφασίσει, εγώ είμαι δίπλα τη. Βλέπω ότι έχει μια τάση προ την πολιτική. Εγώ το εύχομαι και μακάρι μετά από μένα να συνεχίσει την καριέρα, να συνεχίσει να την εμπιστεύεται ο λαό και να την ψηφίσει. Ο βουλευτή δεν διορίζεται ούτε πληρονομικό δικαίωμα, ούτε παρά μόνο με ψήφο, με σταυρό. Ο σταυρό είναι στο σταυρό του μαρτυρίου μου στην πολιτική. Όπω είναι η πολιτική σήμερα, δεν είναι όπω ήταν παλιά. Η πολιτική παλιά ήταν, βάζω τα βίντεο και σου μιλάνε ότι μην μου ήρθε να τα κρίσω. Βλέπω 5.000 κόμμου στην Ελληνική Πολιτεία, 5.000 στο Καλάντι. Να ζει το Αυτά τα χρόνια τελειώσα αναπιστοπή. Σήμερα η πολιτική έχει υποβαθμιστεί πάρα πολύ ε, εύχομαι και στην Βίνα και σε όλα τα παιδιά του κόσμου αντοχή να προχωρήσουν έστω πολιτικά. Η γνώμη σου για τον Κυριάκο ποια είναι. Το γνωρίζεις πάρα πολλά χρόνια πριν. Ε, είμαι ήμουν χρόνια στην οικογένεια μέσα, ε, από μικρό παιδί. Ο Κυριάκος είναι ένας οραματιστή. Ε, οραματιστής. Είναι ένα παιδί ο οποίος έχει πραγματικά ε, σχέση με την πραγματικότητα, με την πραγματική οικονομία, με την πραγματική πολιτική. Ένα χρόνο κλείσαμε. Ένα χρόνο ω αρχηγό, έχει ανεβάσει αρκετά την Νέα Δημοκρατία και μπορεί ακόμα καλύτερα. Και πιστεύω ότι η Νέα θα πάει ακόμα ψηλότερα. Ε, αυτό που κάνει για μένα η αλήθεια, γιατί η αλήθεια είναι μία, μία μόνο, δεν είναι μισή ή δύο. Μία. Όταν είσαι έγκυο, είσαι έγκυο. Δεν είσαι λίγο έγκυο. Άρα λοιπόν η αλήθεια είναι μία και αυτή την αλήθεια την εκπροσωπεί και την ο κ. Μητσοτάκη. Πιστεύει ότι κάποια στιγμή, μέσα στο 17, ο Τσίπρα θα βρει κάποια αφορμή να πάμε για εκλογέ. Δεν ναι, ο Τσίπρα έχει βάλει ένα στόχο. Να φτωχοποιήσει του Έλληνε. Ε, το 23% φτωχοποίηση έχει πάει 43%. Θα το πάει στο 70%. Αυτό είναι το target group που ψαρεύει στη φτώχεια και στη δυστυχία. Αυτό είναι για μένα έγκλημα. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι του φτωχού να του βοηθήσουμε να ανέβουν λίγο πιο ψηλά. Να, να μπορέσουμε δηλαδή να ανεβάσουμε το επίπεδο. Εδώ κατεβαίνει. Και αυτό το κατέβασμα, το να δίνει κοινωνικά σίτια, το να δίνει κοινωνικά παντοπολία, το να μοιράζει ε, ε, επιδόματα ε, φτώχεια, κακομοιριά, για μένα ένα κράτο ευνοούμενη πολιτεία, ένα κράτο πρόνοια, δεν μπορεί να βασίζεται σε αυτά τα πράγματα. Και ο Τσίπρα αυτά είναι τα εργαλεία του. Αυτά τα εργαλεία να τα χαίρεται. Εγώ δεν τα θέλω και πιστεύω ότι δεν θα αντέξει να προχωρήσει άλλο. ήδη 95 δισεκατομμύρια χωστάει ο ιδιώτη στην εφορία. 117 κόκκινα δάνεια. 90, 36 δισεκατομμύρια στην κοινωνική ασφάλιση. Σε ρωτώ, η καταστροφή είναι περισσότερο από το δημόσιο χρέο που έχει η Ελλάδα στο εξωτερικό, είναι αυτά που χρειάζεται ο Ελλάδα πολίτη. Δεν έχει να πάρει από τον πολίτη τίποτα. Του έχει πάρει τα πάντα. Μόνο το βρακί του έχει μείνει. Ούτε το βρακί. <laughs> σε κάποιο σημείο. Σε λίγο, σε λίγο και αυτό θα χάσουμε. Λοιπόν, η Νέα Δημοκρατία προηγείται του ΣΥΡΙΖΑ στι δημοσκοπήσει με μεγάλη διαφορά. Ωστόσο, η Νέα Δημοκρατία δεν φαίνεται να αυξάνει το ποσοστό τη, παραμένει σταθερό. Σα ανησυχεί αυτό. Κοιτάξτε, με αναγωγή ξεπερνάει το 35%. Mm -hmm. Έτσι, μην τα στοιχεία αυτά που δίνουν οι δημοσκοπήσει, είναι με 25-27% ε, του, οι οποίοι, αν κάνει αναγωγή, βγαίνουν ψηλά. Η νέα Δημοκρατία. Πρώτον, είναι πρώτη δύναμη και μακράν. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα βγει και αυτοδύναμη. Το ζητήμα δεν είναι αν θα βγει η Νέα Δημοκρατία, Είναι πότε θα κάνει εκλογέ αυτό ο λογο κουμένο, Πότε θα τι κάνει. Διότι εδώ δεν έχει καταλάβει ότι ο κόσμο ο κόσμος έχει πάει στα τάρταρα. Δηλαδή δεν καταλαβαίνει. Κλείνουν επιχείρηση λουκέτα. Δεν έχει να ο άλλο τι υποχρέωσει του. Έρχονται εδώ και σου λέει: κόψαν το ρεύμα. Αυτή είναι η δυστυχία. Αυτή τη δυστυχία δεν έχει τέλο. Πρέπει κάποια στιγμή να σταματήσει. Και θα σταματήσει με μια ανατροπή. Πρέπει να ανατραπεί η σημερινή οικονομική πολιτική. Δεν είναι θέμα τσίπρα. Είναι θέμα τη πολιτική που εφαρμόζει. Αυτή η πολιτική είναι καταστροφική. Είναι φάρμακο δηλητήριο. Ωραία. Τώρα πάμε στο Γεράσιμο. Το Γεράσιμο. Λοιπόν, 30 χρόνια με την ίδια γυναίκα. Πώς σε αντέχει η γυναίκα σου? Κοίταξε, σκύλο που γαβγίζει μην το φοβάσαι. Τα μπουλαχτά. κάτι τσιάουα, κάτι μαρτέζικα που είναι μουλοχτά και μαλλιαρά, αυτά είναι οι πουλά. Θα τα σκύλο, γαυγίζω, Δεν τα φοβάσαι. Εγώ είμαι μαντρό σκύλο, γαβγίζω αλλά δεν δαγκώνω. Άλλο στο σπίτι δεν με φοβούνται. Άρα παίχνει παντόφλα, σπίτι. <laughs> ναι, παντόφλα, δεν παίχνει παντόφλα, αλλά εντάξει. <laughs> εντάξει. <laughs> ναι, ναι. μου λένε πολύ, πω, 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 θα είσαι σπίτι, λένε στι κόρε μου. Ο μπαμπά είναι άγρινο, ο μπαμπά είναι αρνάκι. Δεν έχω καμιά σχέση με τη... Στην πολιτική εξοργίζομαι. Δεν σου εύχομαι να πάω να βλέπει οικοκυρέου που ήταν αξιοπρεπέστατο και σε μια χαρά να μην έχει σήμερα να φάει. Να του κόψει το ρεύμα. Εκεί αγαναχτή. Εκεί τα παίρνω λοιπόν. Με πιάνει το λιξουδιώτικο πείσμα και αγριεύω αισθάνομαι ότι είσαι και λίγο γυναίκα. Είσαι από του λίγου άντρε που φλερτάρουν τι γυναίκε. Ναι, ναι, ναι. Έχω το χούρι να μην είμαι ομοφυλόφιλο. Άρα πρέπει να μ' αρέσουν οι γυναίκε. Τι να κάνω, να μ' αρέσουν οι άντρε. Δηλαδή και αυτή τη μόδα τώρα βέβαια. Αλλά εγώ αυτή τη μόδα δεν την πάω. Είμαι εκτό. Δεν υπάρχει πιο ωραίο πράγμα από το ωραίο φίλο. Ε. Υπάρχει πιο ωραίο πράγμα. Και ο Θεό μου χάρισε τρει γυναίκε. Τι δυο μου και τη γυναίκα μου. Όλα τα άλλα τώρα ξέρει ιδιωτικά θέματα που δεν θέλω να συζητάω έτσι το όμου χεύση είναι κάτι το οποίο ο Αναμάρτο το λίθο βαλέτω. Α δείξει την πέτρα, ο Αναμάρτο. Εγώ δεν είμαι Αναμάρτο. Ξέρεις τι, έχει λίγο παραξηγηθεί για τι δηλώσει σου για του για τους ομοφυλόφιλου και σε έχουν πει και ομοφοβικό ακόμα. Σε ενοχλεί αυτό. Εντάξει. Πρώτον, δεν έχω πρόβλημα και έχω πάρα πολλού φίλου ομοφυλόφιλου. Πάρα πολλού. Δεν με ενδιαφέρει η συμπεριφορά η σεξουαλική του καθενό. Είναι δικό του θέμα. Αυτό που με ενδιαφέρει είναι ότι δεν μπορεί να προτείνει αυτό το θέμα ω μεγάλο πλεονέκτημα. Είναι κάτι που το έχουν όλοι. Δηλαδή δεν μπορεί να μου ανάγει την ομοφιλοφιλία σε, σε παράδειγμα προ μίμηση. Έτσι, είναι ένα ένας άνθρωπος. Ο ομοφιλόφιλο είναι δύο ειδών, για να το καταλάβετε ιατρικά. Είναι η επίκτητη και η συγγενής, οι οποίοι γεννιόνται. Αυτή δεν μπορεί να αλλάξει τίποτα. Αυτός γεννήθηκε. Δηλαδή, τα, τα ιστρογόνα του ήταν περισσότερο από τα αντρογόνα. Mm -hmm. Αυτό λοιπόν γιατί, αφού είναι, γιατί να, να, να αντάχω μαζί του. Δεν είμαι φοβικό. Απλώ πρέπει να έχουν ε, όλοι ε, 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 παραδείγματα. Πιστεύει ε, παρα... ότι κάποιοι το προβάλλουν αυτό, αυτό όλο αυτό λίγο. Δηλαδή, τι εννοεί. Με δεν να μου πει ονόματα, απλώ Θεού. Τι εννοεί, τι δεν καταλαβαίνω. Κοίταξε, αν δείτε τηλεόραση mm -hmm. που έχει, mm -hmm. η οποία μπαίνει στο σπίτι μέσα. Όλα τα παραδείγματα είναι τα 90% τα πετυχημένα ομοφιλοφιλικά. Αυτό Για... δεν έχει να κάνει όμω. Ε, ε, αν να με να το φίλο πώς να... Πώ δεν έχει να κάνει. Πώς δεν έχει να κάνει. Όταν το παιδί βλέπει ότι ανεβαίνει, ανεβαίνει, κολλάει. Είναι κολλητική αρρώστια. Δεν πιστεύει ότι γεννιέται κάποιο έτσι. Ναι, το 50% σου πάει γιόντε. Με ιστρογόνα η, η οποία αυτή δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή, ό,τι και να κάνει έχει εκλοβιστεί στη φύση του. Αυτό είναι ομοφιλόφιλο. Το σέβομαι, τον εκτιμώ και δεν έχω κανένα λόγο να ασχοληθώ τα δικά του. Είναι δικό του θέμα τι κάνει όμω υπάρχουν και οι υπόλοιπα mm -hmm. οι επίκτητοι